Κρατικό οδείο Θεσσαλονίκης. Το κρατικό οδείο Θεσσαλονίκης είναι το μοναδικό κρατικό οδείο της Ελλάδας που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. Βρίσκεται στη συμβολή των οδών Φράγκων και Λέοντος Σοφού, στην καρδιά του Πάλε Ποτέ Φραγκομαχαλά της Θεσσαλονίκης, λίγο πιο πάνω από τα Λαδάδικα, ένα απομεινάρι μιας γειτονιάς που στέγαζε μερικούς από τους πλουσιότερους Ευρωπαίους της πόλης σε μια ατέριαστη με την υπόλοιπη ρημοτομία του, ξεχύνοντας υπέροχη μουσική από τα παράθυρά του. Η αρχική του κατασκευή έγινε για τον επιχειρηματία Τζέι Κάμποτ το 1840. Το 1863 στεγάστηκε η Οθωμανική Αυτοκρατορική Τράπεζα, ώσπου καταστράφηκε από βόμβα και ανακατασκευάστηκε το 1890 από τους Τούρκους αρχιτέκτονες Μπαρούχ και Αμάρ που επηρεάστηκαν από την γαλλική και νεοκλασική σχολή. Το κρατικό οδείο ιδρύθηκε το 1914 με απόφαση του τότε Πρωθυπουργού της Ελλάδας, Ελευθερίου Βενιζέλου, με την επωνυμία Οδείο Θεσσαλονίκης και με την καλλιτεχνική και διοικητική εποπτεία του Υπουργείου Θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας. Σκοπός της ίδρυσής του ήταν η διδασκαλία της ευρωπαϊκής μουσικής με παράλληλη υποστήριξη και προαγωγή της σοβαρής ελληνικής μουσικής. Η μικρή του πλέον αυλή περιλαμβάνει δύο αγάλματα μπαίνοντας στην είσοδο της αυλής. Στα δεξιά είναι το άγαλμα της οικονομίας και στα αριστερά βρίσκεται το άγαλμα της τραπεζικής πίστης. Το κρατικό οδείο Θεσσαλονίκης, μετά από ένα αιώνα παρουσία στη Θεσσαλονίκη, εισέρχεται το διτό του ρόλο τόσο σαν ένα ιστορικό ίδρυμα όσο και σαν ένας χώρος σπουδών και διδασκαλίας της ευρωπαϊκής μουσικής με παράλληλη υποστήριξη και προαγωγή της βυζαντινής μουσικής. Από το 1987 στεγάζεται στο διατηρηταίο κτίριο Οθωμανικής Τράπεζας με πρωτοβουλία της τότε Υπουργού Πολιτισμού Μελίνας Μερκούρη. Η εισαγωγή στο οδείο γίνεται μετά από εξετάσεις.